Καλησπέρα, κύριε Μιχαήλ. Αύριο είναι η συζήτηση στο Δημαρχείο της Κεσαριανής. Μιλάτε εσείς, ο κύριος Γιάννης Πρωτούλης, υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής, ο κύριος Ηλίας Σταμέλος, Δήμαρχος Κεσαριανής, με θέμα αντιπυρηνική προστασία στην Αττική. Είναι η παρουσίαση των θέσεων της Λαϊκής Εισπύρωσης. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το Μάτι. Θεωρείτε λογικό μετά 9 μήνες από μια τέτοια καταστροφή να μην υπάρχει κάποιο σχέδιο το οποίο να έχει εκπονηθεί και να έχει ανακοινωθεί στους κατοίκους? Επιτρέψτε να σας πω, κύριε Κοπόπουλο, ότι σχέδιο υπάρχει. Α, υπάρχει. Προσέξτε, σχέδιο υπάρχει. Μάλιστα. Αλλά σχέδιο, αυτό το οποίο έχει πονηθεί και εδώ και 20 χρόνια, το οποίο προβλέπει και είναι στρατηγικό σχέδιο, τη αποσάνθρωση γενικότερα τη πυροπροστασία. Για συγκεκριμένου λόγου, του οποίου έχουμε αναλύσει και θα μπορούμε να το κάνουμε και πάλι και σήμερα. Όχι πως δεν υπάρχει σχέδιο. Η κυβέρνηση και αυτή η κυβέρνηση, όπως οι προηγούμενες, δεν προχωρούσαν χωρίς σχέδιο. Απλά δεν συμβαδίζουν οι πόθοι του λαού και τα σχέδια που πιθανόν περιμένει ο λαός από μια κυβέρνηση που θέλει να πιστεύει ότι λαμβάνει τα μέτρα για να μην έχουμε ακριβώς τέτοιου είδους τραγικές συνέπειες. Πάνε οι άνθρωποι όμως για τα παιδιά τους και λένε ότι το νηπιαγωγείο είναι σε ένα δρόμο ο οποίος είναι ιδιαίτερα στενός και την προηγούμενη φορά πήγε 30 μέτρα από τη φωτιά. Τι θα κάνουμε φέτος? Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής, και επειδή πρέπει λίγο να θυμίσουμε κάτι για να είμαστε συνεπείς με τα λεγόμενά μας αυτή τη στιγμή. Ναι. Καταρχήν, πέρυσι το ΚΚΕ ήταν το κόμμα αυτό το οποίο έβαλε το ζήτημα πολύ νωρίς, έγκαιρα. Με ημερίδα. Με ημερίδα και με ερωτήσεις. Ημερίδα, υπερωτήσεις και μια έκδοση όπου παρουσιάστηκαν τα επιχειρήματα. Έτσι είναι ακριβώς. Προσέξτε τώρα. Αυτό λοιπόν, γιατί το έκανε το ΚΚΕ? Γιατί ακριβώς είχε καταγράψει τόσα χρόνια όλες αυτά τις πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί και το τι συνέπειες δημιουργούν και τι κινδύνους εγκυμονούν. Και τελικά ήρθε η ίδια ζωή μέσα σε 1,5 μήνα, 2 μήνες να επιβεβαιώσει την αγωνία του ΚΚΕ. Τότε όμως, όταν έγινε αυτή, ήταν σε εξέλιξη αυτή η τραγική πυρκαγιά με τις συνέπειες που είχε, το ΚΚΕ πάλι προειδοποίησε το εξής στο λαό. Ότι και αυτή η καταστροφή θα αξιοποιηθεί όχι για να πάρθουν μέτρα και να γίνουν σχεδιασμοί στη βάση εξυπηρέτηση ακριβώς αυτών των αναγκών της προστασίας και της προστασίας, αλλά για να προωθηθούν πιο γρήγορα οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ και των προηγούμενων σε σχέση με την πυροπροστασία. Βλέπετε, φτάσαμε τώρα 15 μέρες, ούτε 15 μέρες, λιγότερες είναι, συγγνώμη, οι μέρες είναι, έχω χάσει ότι πάλαμε τις περιοδίες, 8 μέρες πριν την αντιπυρική περίοδο. Mm-hmm. Και είναι λοιπόν 8 μέρες πριν την αντιπυρική περίοδο. Και ακόμη δεν έχουν πονήσει κανένα σχεδιασμό, δεν έχουν εξαγγείλει τίποτα από όλα αυτά τα οποία είχε πει ο Πρωθυπουργός τον Αύγουστο μετά την πυρκαγιά στις 9 και στις 23 του μηνός. Οι βροχές τελειώνουν. Οι βροχές τελειώνουν, τα βράχια μεγαλώνει και η κίνδυνη είναι εκεί έξω. Αυτό όμως, προσέξτε τώρα, δεν είναι τυχαίο που γίνεται. Δηλαδή, ο πολίτης περιμένει οπωσδήποτε και με την αγωνία που είχε από το περσινό γεγονός, το οποίο συνέβη, ήταν πρωτόγνωρο για τα ελληνικά χρονικά, ότι κάτι θα γίνει. Δεν γίνεται όμως. Γιατί δεν γίνεται? Εδώ είναι η ουσία. Και όπως επίσης, να θυμίσουμε ότι αντίστοιχη στάση και συμπεριφορά υπήρξε το 2007. Πάλι το ίδιο αντιμετωπίσαμε σαν λαός, όταν μετά τις καταστροφές του 2007 δεν πάθηκε κανένα ουσιαστικό μέτρο πέρα από το να αλλάξει απλά η ταμπέλα του Υπουργείου που ήταν το πρεσβευτικό σώμα και να πάει στο Υπουργείο Εσωτερικών. Και μάλιστα για την ιστορία σας πω ότι αποτράπηκε και κάτι το οποίο ήταν ο σχεδιασμός και με ευκαιρία της τότες εποχής, με τις τότες καταστροφές επιδιώξαν να το περάσουν. Ήταν η πρόταση που σκέφτηκε το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς του 2007 προς τον κύριο Πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμαλή, για να περάσει προς εκεί πριν στους Δήμους. Αυτός λοιπόν είναι ο στόχος. Θα είχε διαλυθεί το σύμπαν. Κοιτάξτε. Συγγνώμη, το λέμε τώρα, αλλά με βάση την εμπειρία τώρα. Ωραία. Κύριε Κόκκορ, όμως, να είμαστε έτσι συγκεκριμένοι. Αυτή τη στιγμή όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι με δεδομένο ότι πάμε σε μια νέα αντιπυρική περίοδο χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία, άρα λοιπόν θα αναμένουμε το επόμενο μάτι. Και δυστυχώς αυτή τη στιγμή ο λαός θα παραμείνει ακόμη μια φορά αποστάτητος. Το ΚΚΕ έγκαιρα πάλι καθίστε σε ερώτηση στη Βουλή, ακριβώς εκφράζοντας αυτή την αγωνία του προς την κυβέρνηση, γιατί μετά θα πάρει. Αυτό όμως που εισπράξαμε πριν ακόμα πάρουμε την απάντηση στην ερώτηση που καταθέσαμε, ήταν αυτό που εισπράξαμε σαν απάντηση και σαν τοποθέτηση στις 17 του μήνα μέσα στις διαρκείς επιτροπές της Βουλής, που εκεί έγινε τοποθέτηση της Επιτροπής για το πόρισμα που είχε παραγγείλει ο κ. Πρωθυπουργός από πέρυσι τον Αύγουστο από την ειδική εντός εισαγωγικών ανεξάρτητη επιτροπή με επικεφαλή του Γερμανού επιστήμονα. Αυτά λοιπόν μέσα εκεί που ακούσαμε, μόνο ικανοποίηση και αισιοδοξία δεν μας προκάλεσαν. Γιατί? Θα σας πω. Γιατί το πόρισμα, ναι, μεν πατάει πάνω σε υπαρκτά προβλήματα και κάνει σωστές διαπιστώσεις ως ένα βαθμό. Παράλληλα όμως,
με τον τρόπο που το αυτό προτείνει, στρώνει το έδαφος ακριβώς για να ελοποιήσει η κυβέρνηση με ένα, και με το συμπέρασμα ενός πορίσματος επιστημονικού, το σχεδιασμό τον οποίο θα περάσει. Και ποιος είναι αυτός ο σχεδιασμός? Εκεί πέρα σταθούμε. Υπερτονίζει λοιπόν το πόρισμα αυτό τις μεγάλες δαπάνες για την προστασία. Αποκρύπτει όμως ότι οι δαπάνες αυτές που σήμερα καταλογίζει το πιστικό σώμα και είναι μειωμένες εδώ και 10 χρόνια κατά 115 εκατομμύρια, δεν είναι μόνο για την προστασία, είναι και για τη λειτουργία του προστασικού σώματος σε σχέση και με το αντικείμενο βασικό που έχει, και είναι τα αστικά συμβάντα. Που επιτρέψτε να σας πω ότι το 69% των συμβάντων που αντιμετωπίζει το προστασικό σώμα είναι αστικά συμβάντα. Ναι. Που σημαίνει ότι έχει μεγάλες ανάγκες για την αντιμετώπιση αυτών των συμβάντων και έχει μεγάλες ελλείψεις όσον αφορά τον μηχανολογικό εξοπλισμό, τον ειδικό εξοπλισμό, τα μέσα προστασίας. Άρα λοιπόν η χρηματοδότηση του προστασικού σώματος είναι λυπής σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες. Γιατί όμως το υπερτονίζουν αυτό? Και το συνδυάζουν μάλιστα με το θέμα της πρόληψης, που όντως είναι τρομερά ελληματικό και τον καταγγείλει έτσι. Εμείς και έχουμε βγάλει και τα νούμερα αυτά στον αέρα για το πόσο δραματική κατάσταση στην πρόληψη σήμερα. Όταν δίνεται το 0,035% του προπολογισμού για τη διαχείριση 65 εκατομμύριων στρεμάτων δασικής έκτασης. Γιατί λοιπόν κάνουν παραλληλισμό και λένε ότι είναι υπερτονισμένο το πόσο της πρόληψης σε σχέση με την πρόληψη? Βάζουν λοιπόν τη διαδικασία να σκεφτεί ο καθένας. Ακριβώς εδώ είναι το ζήτημα. Ότι βάζουν τον κόσμο να σκεφτεί ότι αφού τα λεφτά για την προστασία είναι πολλά και την πρόληψη λίγα, άρα λοιπόν κόβουμε από εκεί και τα δίνουμε στην πρόληψη. Μα δηλαδή, γιατί πρέπει να κοπούν τα λεφτά? Εδώ οι ανάγκες είναι αυξημένες. Και φάνηκε ότι ο διαχωρισμός που έγινε επί εποχής, επί κυβέρνηση Μύτη, με υπουργίας του κ. Τζουμάκα, είναι λανθασμένος. Πολύ σωστά το βάλετε. Πολύ σωστά, κύριε. Έχει επισημανθεί πλιστάκης και αναρωτιόμαστε γιατί δεν συζητείται η επιστροφή στο προηγούμενο μοντέλο. Ξέρετε τώρα. Που είναι έχει λιγότερο κόστος, δεν πετάνε διαρκώς τα αεροπλάνα, είναι η πυροσβεστική υπηρεσία μέσα, φροντίζει είναι η δασοπροστασία, οι άνθρωποι της δασοπροστασίας μέσα στα δάση, τα φροντίζουν και λειτουργούν προληπτικά διαρκώς. Το ανάποδο δηλαδή. Σας προβληματίζει αυτό το γεγονός όμως, ότι όλοι αυτοί που διαπιστώνουν αυτό το οποίο το ΚΚΕ το έχει πει 98 ακόμα και επιβεβαιώνει συνεχώς, ότι ο αντιπιστημονικός διαχωρισμός της πρώτης καταστολής θα έχει καταστροφικές συνέπειες όπως και είχε, αλλά αυτοί όμως που το διατηρήσανε 20 χρόνια. Όχι μόνο η κυβέρνηση ναι. Ελληνία, αλλά όσοι κυβερνήσανε αυτό ακριβώς το διαχωρισμό, σήμερα υποχρεωτικά μιλάνε για αυτό το διαχωρισμό. Ακόμα και η ίδια κυβέρνηση, που είναι 4 χρόνια στην κυβέρνηση, σήμερα στη μέσα στην Επιτροπή, μάλλον πριν λίγες μέρες, αυτό διατύπωσε. Κι όμως, τι έκανε ακριβώς αυτό για να αλλάξει? Προσέξτε τώρα, πάμε στο πόρισμα. Θέλετε λίγο να δούμε τι ναι. Είναι το πόρισμα και το οποίο το υιοθετεί η κυβέρνηση από ό,τι φάνηκε. Αφού λοιπόν καταγράφουν όλα αυτά τα σπάνια που είναι τα αρνητικά ζητήματα σήμερα στη δασοπροστασία, δηλαδή την έλλειψη πρόληψης που πραγματικά είναι μια πραγματικότητα, την έλλειψη συντονισμού, τις τραγικές ελλείψεις σε μέσα και σε ηλικές υποδομές, το πολυδέντελο σχηματισμό όλων αυτών των εμπλοκομένων υπηρεσιών σε σχέση με την δασοπυρόσβεση, με την εμπλοκή της διάσωσης, των προληπτικών κλπ. Τι προτείνει λοιπόν η Επιτροπή? Προτείνει να δημιουργηθεί ένα καινούριο δασαλτικό σώμα, το δασικό σώμα, δηλαδή περιοριστικό σώμα 1, δασικό σώμα 2. Mm-hmm. Δύο λοιπόν δασαλτικά σώματα. Ένα καινούριο όργανο, το οποίο πλέον θα αναλάβει όλο αυτόν τον ποικιλικό σχεδιασμό, το οποίο το λένε ότι είναι οργανισμός διαχείρισης πυρκαγιών, δασών και υπαίθρου. Θα υπάρχει παράλληλα και η Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών που εξήγηλε η κυβέρνηση σε αντικατάσταση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Και αυτό όλο τώρα το σχήμα τι θα κάνει? Θα έχουμε δύο καταστατικές δυνάμεις, δύο όργανα που θα κάνουν επιτελικό σχεδιασμό, αν θέλετε, θα συντονίσουν όσους φορείς αυτούς, και παράλληλα προτείνουν να διατηρηθεί η εποχικότητα, να προσλαμβάνουν δηλαδή εποχικούς πυροσβέστες κάθε καλοκαίρι, όχι μόνιμους επαγγελματίες για να υπάρχει γνωστικό αντικείμενο διαρκές. Με εποχικούς δεν γίνεται δουλειά, δεν είναι το ίδιο, το ίδιο πρόβλημα. Δεν. Έχουν όμως και τη συνέχεια. Προτείνουν την εμπλοκή του στρατού, που ο στρατός είναι μόνο για να φυλάει τη χώρα μας από επιθετικές βλέψεις άλλων ξένων κρατών. Ναι. Προτείνουν λοιπόν την εμπλοκή του στρατού στην καταστολή των πυρκαγιών και σε άλλους τομείς. Ναι. Όλα αυτά λοιπόν, δηλαδή εποχικότητα, μείωση κονδυλίνη της πυρόσβεσης, σχηματισμούς νέων οργάνων τα οποία θα έρθουν στη θέση των παλαιότερων, εμπλοκή του στρατού. Προσέξτε τώρα, μεγαλύτερη εμπλοκή των εθελοντών, και δεν προτείνουν πουθενά εκεί μέσα την ισχυροποίηση του προσωπικού σώματος, την ισχυροποίηση της δασικής υπηρεσίας με αντίστοιχες προσλήψεις, τη χρηματοδότηση αυτών των δύο υπηρεσιών,
την καλύτερη δομημένη, αν θέλετε, κατάσταση και στις δύο υπηρεσίες από πλευράς προσωπικού, επιστημονικής αξιοποίησης, γιατί σήμερα έχουμε και επιστήμονες που δεν τις αξιοποιούν σε μεγάλο βαθμό. Θέλω να πω με λίγα λόγια, κύριε Πόπουλε, ότι και το πόρισμα αυτό βοηθάει την κυβέρνηση ακριβώς χωρίς στην ουσία δαπάνες να πάει σε μια καινούργια βιτρίνα, που την παρουσιάσει σαν κάτι καινοτόμο, αλλά δυστυχώς και από τώρα προειδοποιούμε τον Νικολαό ότι τελικά, αν περάσουν και αυτοί οι σχεδιασμοί, θα έχουμε πάλι μπροστά μας παρόμοιες καταστροφές ατομάτων. Για να δούμε, θα περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι τελικές αποφάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε. Παρακαλώ. Εμείς πάντως, με την συζήτηση, καλούμε τον κόσμο αύριο στο Δημαρχείο Κεσαριανής να έρθει να ακούσει την εισήγηση από τον υποψήφιο Περιφερειακό, τον κύριο Προσβολή, σχετικά με το θέμα της προεργοστασίας στην Αττική και τους, αυτούς που θα πάρουν το λόγο και με παρεμβάσεις ειδικούς που έχουν λόγο να πούνε κάτι για το θέμα αυτό. Γιατί πρέπει πλέον το ζήτημα της προεργοστασίας, όχι μόνο της Αττικής, γενικά όλης της χώρας, να γίνει ζήτημα των λαϊκών τάξεων, του λαού, του εργατικού κινήματος, γιατί αλλιώς δυστυχώς θα είναι τα μοιραία θύματα πάντα σε μια πολιτική η οποία υπάρχει λογική του κόστους ωφέλους. Αν για το αν θα παρθούν μέτρα προστασίας ή όχι. Σας ευχαριστώ πολύ. Όλα λειτουργούν διπλικά σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κοπό. Καλή συνέχεια.